Λοιπόν, νέο διαγωνισμό και άρα καινούρια πρόκληση. Πάμε λοιπόν σε αυτό το τρίτο βίντεο για αυτό το μήνα. Ε, τρίτο βίντεο στον ίδιο μήνα. χαμός. Πάμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο να δούμε. Ένα. Τι χρειάζεται να κάνει στι 3 το επόμενου μήνα, εσύ. 2. Ποια είναι η νέα πρόκληση μέχρι τον επόμενο διαγωνισμό. Και τρίτον, πάμε να δούμε πώ θα πήγαμε στον προηγούμενο. Φύγαμε. Πρώτα πρώτα, διαγωνισμό στη Λάρισα 6 και 7 Μαΐου. Σα περιμένω όλου εκεί να περάσουμε τέλεια. Στην περιγραφή του βίντεο προφανώ θα βρείτε τον υπερσύνδεσμο για τη σελίδα του διαγωνισμού. Και εάν είναι ο πρώτο σα διαγωνισμό ή αν ακόμα δεν έχετε λογαριασμό στην WCA, προτείνω να πατήσετε εδώ για να δείτε το προηγούμενο μου βίντεο το οποίο δίνει πολλέ πληροφορίε σχετικά με αυτό. Τώρα, σα περιμένω όλου εκεί. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Μην το χάσετε. Προχωράμε στην πρόκληση. Αυτή τη φορά έχουμε περισσότερο χρόνο μέχρι το διαγωνισμό. Έχουμε έναν γεμάτο μήνα. Οπότε θα κάνουμε και κάτι το οποίο πιθανώ απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο. Η πρόκληση για αυτόν τον μήνα είναι να βρείτε ένα σύνολο αλγορίθμων το οποίο θέλετε να μάθετε, αλλά πιθανότατα δεν βρίσκετε τον χρόνο ή βαριέστε να το μάθετε και να το μάθετε μέχρι τον διαγωνισμό. Για εμένα αυτό το σύνολο θα είναι το OLL. Ξέρω, ντροπή μου, 10 χρόνια μετά δεν γίνεται να μην ξέρω το OLL. Ε, δεν ξέρω το OLL. Ήρθε ο καιρό να το μάθω. Εσεί μπορείτε να επιλέξετε όποιο σύνολο αλγορίθμων θέλετε. Θέλετε να είναι EG1 ένα κομμάτι του. Θέλετε να είναι ZBLL πάλι ένα τμήμα του ή ολόκληρο. Θέλετε να είναι COLL. Δεν ξέρω. Έξυπνα F2L. Ό,τι θέλετε εσεί. Διαλέγετε ένα σύνολο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Γράφετε ποια μέρα ξεκινάτε και ποιο σύνολο είναι αυτό. Και αφού το ολοκληρώσετε, γράφετε ολοκληρώθηκε την τάδε μέρα. Ελπίζω σύντομα να έχουμε άτομα τα οποία το ολοκλήρωσαν. Και εάν κάποιο από εσά επιλέξει το OLL σαν εμένα, τότε να δώσω και μερικέ προτάσει για το πώ μπορείτε να κάνετε αυτή την προπόνηση. Πρώτον, αν έχετε έναν ηλεκτρονικό κύβο, είναι πιθανό να έχει OLL Trainer. Τώρα, εάν δεν έχετε ηλεκτρονικό κύβο, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε το OLL Trainer του JPERM. Είναι πάρα πολύ καλό, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Αλλά αν δεν θέλετε ηλεκτρονικά μαραφέτια, ούτε ηλεκτρονικού κύβου, ούτε υπολογιστέ, ούτε τίποτα, τότε μπορείτε απλά πατροπαράδοτα να τυπώσετε τι περιπτώσει σε ένα χαρτί και να σβήνετε αυτέ τι οποίε έχετε μάθει. Επίση, μπορείτε να πάρετε έτοιμε κάρτε που να έχουν τι περιπτώσει του OLL, αλλά προσοχή, αυτέ επειδή είναι μικρούλε και γλυκούλε, δεν σημαίνει ότι είναι για χρήση μέσα στην τάξη. Είμαστε σύμφωνοι. Τέλεια. Αυτή είναι λοιπόν η πρόκληση. Αναμένω τις συμμετοχές σας. Πάμε να γίνουμε καλύτεροι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς τα πήγαμε στην προηγούμενη πρόκληση. Στην προηγούμενη πρόκληση ο στόχος ήταν να πάρουμε ένα παζλ στο οποίο δεν είμαστε καλοί, να βελτιωθούμε, να βάλουμε έναν στόχο και στο διαγωνισμό να πάμε και να κερδίσουμε αυτόν τον στόχο. Τώρα, προέκυψαν μερικά προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι το ότι κάποιοι μάλλον δεν καταλάβατε ακριβώς σωστά το τι έπρεπε να κάνετε, οπότε μου γράψατε κάτι στο οποίο ήδη ήσασταν καλοί. Οπότε, αν από τρίτο στην Ελλάδα έγινε δεύτερο στην Ελλάδα, δεν είναι ακριβώ η πρόκληση που είχαμε βάλει. Αλλά και πάλι είναι εντυπωσιακό. Επίση, έχετε στο YouTube πολύ διαφορετικά ονόματα από ό,τι έχετε κανονικά. Οπότε δεν κατάφερα να ταυτοποιήσω το ποιοι είστε. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Και θα ξεκινήσω με τον επίση εκπαιδευόμενο εκπρόσωπο τη WCA, τον Μιχάλη Ελευθεριάδη, ο οποίο είπε πω στο Square One θέλει να είναι σταθερά κάτω από τα 30 δευτερόλεπτα. Η αλήθεια είναι πως σε αυτόν τον στόχο απέτυχε. Βέβαια έκανε διπλό εθνικό ρεκόρ και στον μέσο όρο και στην καλύτερη λύση, οπότε δεν θα το μετρήσω σαν αποτυχία. Δηλαδή, ναι, δεν ήταν σταθερά κάτω από το 30, αλλά είναι δύο εθνικά ρεκόρ, ρε παιδί μου, αυτά. Αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Γιώργο Έξαρχο, ο οποίος είναι ακόμα χειρότερος στο Square One, είναι δεύτερος στην Ελλάδα και πρέπει να γίνει πρώτος. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Ο πρώτο είναι ο πατεράκι και είναι 5 δευτερόλεπτα μακριά και στον μέσο όρο και στην καλύτερη λύση. Οπότε, Γιώργο, και εσύ τον απέτυχε αυτό το στόχο, αλλά ήταν ένα πολύ δύσκολο στόχο. Αθανάσιο Μπουμπούλη. Στο MegaMings Μίνξ ήταν με το ζόρι στο όριο. Όμω στο διαγωνισμό, το όριο παρεμπιπτόντω ήταν 3 λεπτά. Στον διαγωνισμό όμω έκανε 2,22 και 54, οπότε. Καλή δουλειά. Αλέξανδρος Καλαϊτζής. Στον 7x7 στόχος κάτω από τα 7,5 λεπτά. Όχι μόνο τον πέτυχε, σχεδόν θα μπορούσε να βάλει και 7 λεπτά αντί για 7,5. Καθώς έκανε μέσω ώρα 7,04 με καλύτερη λύση αρκετά κάτω από τα 7 λεπτά. Πολύ ωραία δουλειά. Αλεξάνδρα Βακονδίου. Έκανε περίπου 3 λεπτά στο Megamix και είχε στόχο να το βελτιώσει. Δεν είχε βάλει συγκεκριμένο στόχο και όντω το βελτίωσε. Έφτασε στα 2,35 και 54. Πολύ καλή δουλειά. Στη συνέχεια έχουμε τον Φίλιππο, ο οποίο έβαλε ω στόχο τα 6 και 50 στον 5x5. Ένα μικρό πρόβλημα, Φίλιππε. Ο διαγωνισμό δεν είχε 5x5. Οπότε πιθανότατα το έχει περάσει αυτό ήδη. Οπότε θα σου δώσω προκαταβολικά ένα μπράβο. Αλλά πρέπει να έρθει σε αυτόν τον διαγωνισμό για να το αποδείξει. Και αφήνω για το τέλο του τρει που παρόλο που προσπάθησαν, για κάποιον λόγο απέτυχαν. Ο πρώτο είναι ο Παναγιώτης Χριστόπουλο, ο οποίο στον 2x2 είναι sub 5 και ήθελε να γίνει sub 4,69. Φαντάζομαι, ο χρόνος έχει να κάνει ξεκάθαρα με το παγκόσμιο ρεκόρ. Είχε προβλέψει το ότι θα είναι τόσο το παγκόσμιο ρεκόρ μέχρι σήμερα που θα βγουν τα αποτελέσματα, οπότε γι' αυτό τον έβαλε αυτό τον χρόνο. Μην πάει αλλού το μυαλό σας. Ωραία. Και αφού το είπαμε αυτό λοιπόν, να σημειώσω το ότι έμεινε στο sub 5, δεν κατάφερε να κερδίσει το στόχο του, όχι όμως με μεγάλη διαφορά. Φαντάζομαι στον επόμενο ή στο μεθεπόμενο θα συμβεί και αυτό. Ο επόμενο είναι ο Δημήτρη Φαδάκη, ο καθηγητή, ο οποίο έβαλε έναν πολύ δύσκολο στόχο. Ήθελε να πέσει από τα 4.30 στα 3 λεπτά στο Megamix μέσα σε 12 μέρε. Ήταν ένα πολύ δύσκολο στόχο και δυστυχώ δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο κοντά έφτασε γιατί οτιδήποτε παραπάνω από τα 30 λεπτά χαρακτηρίζεται ω DNF. Παρ' όλα αυτά φαντάζομαι ότι βελτιώθηκε αρκετά, οπότε σε αυτόν ή στον επόμενο μπορεί να καταφέρει να πετύχει το στόχο του. Ο τελευταίο που απέτυχε το στόχο του είμαι εγώ έβαλα ως στόχο να έχω ενδιάμεση λύση στον 6x6 5,5 λεπτά, όμως αφού η δεύτερη μου λύση βγήκε άκυρη επειδή είχα ξεχάσει την ενδοεπικοινωνία στο αυτή μου και αφού η τρίτη μου λύση βγήκε άκυρη γιατί χτύπησε το κινητό μου, συνολικά η ενδιάμεση μου λύση είναι DNF. Οπότε και εγώ απέτυχα το στόχο μου. Όμω αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγινα καλύτερο στον 6x6. Είμαι πολύ καλύτερο στον 6x6 και μπορώ να σα πω ότι πλέον αυτό το puzzle το απολαμβάνω πολύ περισσότερο από ό,τι παλιά. Και ελπίζω το ότι και εσεί είχατε μια παρόμοια εμπειρία όσοι συμμετείχατε. Μπορεί το clock, το square one, όποιο αγώνισμα βάλατε σαν στόχο να μην ήταν το αγαπημένο σα, αλλά πλέον να το συμπαθείτε λίγο παραπάνω. Αυτά είχα λοιπόν να πω για αυτό το βίντεο. Θυμίζω, μην ξεχάσετε τι εγγραφέ για το διαγωνισμό Δευτέρα στι 9 η ώρα. Περιμένω τι συμμετοχέ σα στη σημερινή πρόκληση ώστε να μάθουμε ένα καινούριο set αλγορίθμων όλοι μας. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.